έκπληξη ψηφίσματος, προκειμένου να εξαιρεθεί μετά πέτοιμα και υπάρχει των σωματείων, να εξαιρεθεί από τα ταξιδιωτικά συμμετρία του προσωπικού αντιόρυγα. Ο κύριος Μούτσος έχει το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, στο. Πρέπει να πάρει μετά ο κύριος Σπανέ. Θα μιλήσετε λίγο οι εκπρόσωποι και. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα θέματα της Διόρυγας, τα οποία ταλανίζουν εδώ και πολύ καιρό τους εργαζόμενους, ούτως ώστε να γίνετε και εσείς κοινωνία μιας κατάστασης, η οποία ίσως σας είναι εντελώς άγνωστη. Εμείς εργαζόμενοι θέλω να σας πω προκαταβολικά ότι δεν είμαστε και τόσο ευχαριστημένοι, όχι με το Δήμο μόνο, αλλά γενικά με τον νομό και ό,τι περιλαμβάνει ο νομός. Βουλευτές, περιφερειακές κτλ. Η Διόρυγα έχει περιέλθει σε μια κατάσταση η οποία μπορώ να σας πω ότι είναι επικίνδυνη. Τα λέω τα πράγματα έτσι ώστε να μην βρεθούμε προεπλήξω. Εδώ και 120 χρόνια αυτή η εταιρεία, η οποία την αποκαλούμε επιχείρηση, αλλά για μας είναι ένα έργο υποδομής του ελληνικού κράτους, ήταν πάντοτε κερδοφόρα. Δεν ζήτησε ποτέ χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Επίσης, μπορώ να σας πω ότι έχει επιτελέσει ένα τεράστιο κοινωνικό έργο στην περιοχή. Ξέρετε, όλοι μπορείτε να κάνετε χρήση των βυθιζωμένων γεφυρών και άλλων πραγμάτων τα οποία προσφέρει η Διόρυγα. Πολλοί από εμάς εδώ, ίσως μαζί όλοι, το 2001 είμαστε μαζί όταν λέγαμε ότι δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η Διόρυγα. Βέβαια, ιδιωτικοποιήθηκε. Μπορώ να σας πω όμως ότι από τότε έχουν περάσει 10 χρόνια περίπου και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Θέλω να σας πω ορισμένα οικονομικά στοιχεία έτσι για να γίνω σαφής από την αρχή. Όταν το 1980 η εταιρεία αυτή πέρασε στο δημόσιο, είχε 0 αποθηματικό. Το 2001 είχε 5,5 δισεκατομμύρια δραχμές αποθηματικό με δύο γέφυρες βυθιζόμενες, τις οποίες προσέφερε στην τοπική κοινωνία με δικά της έξοδα. Η Διόρυγα εκμεταλλεύεται χωρίς καμία χρηματοδότηση από το κράτος, με καινούργιες εγκαταστάσεις τις οποίες έφτιαξε, με ρημουλκά καινούργια κτλ. Και μάλιστα έχει και 220 εργαζόμενους να εργάζονται σε αυτήν την εταιρεία. Παρ' όλα αυτά ήταν κερδοφόρα. Όταν λοιπόν το 2001 ιδιωτικοποιήθηκε, οι ιδιώτες πρέπει να ξέρετε ότι τα χρήματα που έβγαζαν τα έβγαζαν μόνο από τη Διόρυγα αυτή καθ' αυτή, δηλαδή από τις διελεύσεις. Πλήρωναν το προσωπικό, το οποίο ήταν 120 περίπου 125 άτομα τότε, και πλήρωναν επίσης και στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 500.000 ευρώ το χρόνο σαν ενίκιο. Δεν πήγανε μέσα. Το ότι έφυγαν, ήθελαν να φύγουν επειδή η μητρική εταιρεία Σικοντένιον είχε χρεοκοπήσει το 2006 και είχαν πάρει εντολή να φύγουν. Τώρα, το ότι τους βοήθησε και η διοίκηση της ΑΕΔΙΚ είναι ένα θέμα το οποίο εμείς υποψιαζόμαστε, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Δηλαδή, κατά την άποψή μας, δεν έπρεπε να γίνει καταγγελία της σύμβασης. Όμως έγινε. Έφυγαν. Έφυγαν με μια καταγγελία που έγινε το Δεκέμβριο του 2009. Ανέλαβε το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο ήταν μια χρυσή ευκαιρία τότε να επενδύσει κάποια χρήματα για την αξιοποίηση της εταιρείας και να δώσει μια όθηση ανάπτυξης στην εταιρεία και κατά συνέπεια στην περιοχή. Θέλω να σας πω ότι η ΑΕΔΙΚ το 2010, η ΑΕΔΙΚ είναι ο δημόσιος φορέας που ανέλαβε, είχε 2 εκατομμύρια ευρώ αποθηματικό από αυτά τα χρήματα που έπαιρνε από την ιδιωτική εταιρεία κάθε χρόνο. Είχε 2 εκατομμύρια. Η εισπράξη εταιρεία το 2010 ήσανε περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με 3,5 εκατομμύρια που πήρε από τις εγγυητικές επιστολές η εταιρεία τότε, δηλαδή από τους Εγγλέζους που λέμε από τις Σικοντένιον, είχε ένα ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ. Σας πληροφορώ λοιπόν, όλα αυτά τα χρήματα εξαφανίστηκαν μέσα σε ένα χρόνο. Τώρα τι έγινε, εκεί πέρα εμείς δεν είχαμε καμία πρόσβαση, διότι το δημόσιο είχε και γραφεία στην Αθήνα, με υπαλλήλους, με χωριστό λογιστήριο, ενώ είχαμε οργανωμένη εταιρεία, πληρώνουμε και στην Αθήνα χωριστά λογιστήρια, εξωτερικούς συνεργάτες. Εμείς δεν ξέρουμε πού πήγαν τα χρήματα. Επειδή όμως θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν πέρα και έξω από τη φαντασία ενός κοινού ανθρώπου που ξέρει αριθμητική, πήγαμε στο ΡΑΚΙΤΖΙ, στο ανώτατο όργανο δημόσιας διοίκησης.
στον ηλεκτή δημόσιας διοίκησης και καταθέσαμε υπογράφως μία αίτηση να ελέγξει τα οικονομικά της εταιρείας για το 2010. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση, ούτε έχουμε ακούσει τίποτα. Αποσιωπάται αυτό το θέμα. Το κάναμε το Φεβρουάριο του 2011. Έχουμε πάρει, αλλά επειδή είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν μας δίνουν πληροφορίες, είναι κάποιες εγγυήσεις οι οποίες έχουν αναλάβει αυτό το θέμα. Δεν μένουμε εκεί όμως. Συνεχίζει, αλλάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και αναλαμβάνει ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πάλι από την Αθήνα. Και εδώ θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι και σήμερα ούτε ένας χορήγητος, ούτε ένας φορέας. Δεν μπορώ να καταλάβω για μία διόρυγα που είναι ένα έργο υποδομής του ελληνικού κράτους, το σύμβολο, όπως λέμε, της νομαρχίας, παλιάς νομαρχίας, σήμερα της περιφέρειας, ότι είναι μέσα στα όρια αυτού του Δήμου να διοικείται από ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι φιλόδοξοι να παρουσιάσουν στο αφεντικό του, στο Υπουργείο Οικονομικό, ότι κοίταξε, εμείς καταφέραμε και μειώσαμε τα έξοδα και έχουμε αυτό το κέρδος. Πράγματι έχουμε κέρδος. Μα δεν μας είπαν τίποτα καινούριο, 120 χρόνια κέρδος έχει διόρυγα. Το θέμα είναι ποιοι τα τρώνε, πώς τα τρώνε και πώς χάνονται τα χρήματα. Τα οποία κάποιες εποχές έχουν επενδυθεί σε κάποια δημόσια έργα. Σήμερα δεν επενδύεται τίποτα. Πρέπει να σας πω λοιπόν και ποια είναι η αγωνία μας. Δεν είναι η εφεδρεία. Η εφεδρεία είναι ένα θέμα. Το οποίο είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Η αγωνία μας είναι η εξής. Εμείς πάντοτε στον οργανισμό εργασίας, και ξέρετε ότι ο οργανισμός εργασίας δεν είναι στην τύχη, είναι ο κύκλος εργασιών που έχει μια επιχείρηση. Και πώς θα το φτιάξει αυτό το κύκλο εργασιών. Όταν μια επιχείρηση λοιπόν ξέρει ότι κάνει 10 δουλειές, κοιτάει τεχνοκρατικά πόσα άτομα χρειάζεται, ποιες ειδικότητες για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν αυτό το έργο. Είχαμε τον εστιακό οργανισμό με 220 άτομα. Ήταν υπερβολικός. Γιατί τότε η εταιρεία έκανε πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο. Έφτιαχνε εκκλησίες, έφτιαχνε το κοινωνικό κατάστημα, έφτιαχνε διάφορα πράγματα, συντηρούσε εκτίμια. Όμως το 2001 είχαμε καταλήξει για να μπορούμε να κάνουμε το μήνυμα της συντήρησης να έχουμε 147 άτομα. Η ιδιωτική εταιρεία βέβαια, σαν ιδιωτική εταιρεία για να βάλει μεγαλύτερα κέρδη, τα πήγε στα 120 με 125 άτομα. Σήμερα έχουμε 95 άτομα. Με δημόσιο. Τι σημαίνει αυτό. Έχει σταματήσει να γίνεται κάθε μορφή συντήρησης στο κανάλι. Έχουν σταματήσει να πηγαίνουν οι γερανοί μας μέσα να καθαρίζουν το κανάλι. Γιατί έχουμε έναν εργάτη. Αυτές οι δουλειές χρειάζονται πολλούς εργάτες και τεχνίτες. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τα σκάφη έξω, έχουμε 12 πλοία μας στη διόρυγα, τα οποία πρέπει κάθε 2 χρόνια να βγαίνουν στην ξηρά, να γίνονται κάποιες εργασίες, οι οποίες οι εργασίες για να γίνουν χρειάζονται τεχνίτες και εργάτες, κατά κύριο λόγο. Εμείς έχουμε έναν εργάτη. Η εταιρεία μας λέει ότι δεν μπορεί να πάρει εργάτες, λέει, γιατί το κράτος λέει δεν αφήνει για να κάνουν προσλήψεις. Έχουν φύγει 25 σε σύνταξη, συνεχίζουν να φεύγουν και άλλοι και εμείς τι λέμε τώρα. Κάποια στιγμή θα κλείσει η εταιρεία, το βλέπουμε θα κλείσει. Το θέμα είναι να μην κλείσει τραγικά. Θέλω λοιπόν εδώ πέρα, χωρίς να πω σε λεπτομέρειες, να σας πω να μην γίνουμε κοινωνοί κάποιων τραγικών πραγμάτων. Να μην δούμε κάτι δηλαδή το οποίο θα είναι πολύ άσχημο και για το Δήμο και για την Κόρινθο, την Κορινθία και για την Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε κι εσείς, αν μπορείτε, αλλά να πάρετε πρωτοβουλία γιατί εμείς εργαζόμενοι, να ξέρετε ότι στο Υπουργείο, ειδικά οι συνδικαλιστές, είναι ποινικοποιημένα άτομα. Δεν θέλουν να μας ακούσουν, να μας δούνε κανένας. Είμαστε γραφικοί, δεν ξέρω πώς μας θεωρούν. Εσείς όμως, επειδή είστε φορείς, θα πρέπει να λάβετε πρωτοβουλίες. Μην περιμένετε από εμάς. Εμείς, αν έρθετε κάτω και οι δήμαρχοι ξέρετε κάτω εδώ στη διόρυγα, να δεις. Έτσι, είμαστε σκόρπιοι εκεί πέρα, 5-6 άτομα γύρω-γύρω, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θέλουμε να λάβετε πρωτοβουλίες γιατί αυτή η διόρυγα όχι μόνο θα κλείσει τραγικά. Και θα πρέπει το Υπουργείο να πάτε να τους πείτε να μας εξαιρέσουν μέσα από αυτές τις διατάξεις. Θα πρέπει να φτιάξει το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρησιακό σχέδιο. Δεν έχουν το business plan το λεγόμενο. Δεν το έχουν. Και αν δεν το έχουν δεν ξέρουν πόσα άτομα χρειάζονται. Γι' αυτό παίζουν την κολοκυθιά. Γιατί να έχουμε 70 και να μην έχουμε 60, να μην έχουμε 70 και 85. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Θα πρέπει να την κλείσει τη διόρυγα ένα Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίστηκε από έναν Υπουργό. Θα πρέπει να πάτε να τους πείτε να βάλουν φορείς μέσα. Οι διόρυγα πρέπει να απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο από φορείς. Και να σταματήσουν να έχουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην παίρνουν άτομα. Δεν μας ενδιαφέρει να φέρουν εργολάβους από τον Πειραιά. Εμάς μας ενδιαφέρει να δουλεύουν άτομα και να μας δίνουν την εμπειρία από μια γενιά στην άλλη. Δεν έχω τίποτα να σας πω. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα για ιστορικά. Για πολλά πράγματα. Το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος. Ο Σαχινίδης. Ευχαριστούμε κύριε.
κύριε Μούτσε, πρόεδρε του Σωματείου Εργατοτεχνικών Ασεργατών και Υπαλλήλων τη Ιόρια Πολύ. Το λόγο έχει κύριο στο Δήμο. Κύριε πρόεδρε, δεν θα προσθέσω κάτι. Σα κάλυψε, κύριο Δήμο. Καλύφθηκε ο κύριο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμο, πρόεδρε του Σωματείου Εργατομένων Λογικητικού Σταθμού Γιώργο Πολύ του Τρίτο. Ο κύριο Πανό, ο πρόεδρο τη Δοτική Κοινότητα τη Μία, δεν ξέρω. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την Γιώργια. Εκεί εργάστηκε και από εκεί πήρα σύνταξη και εγώ. Και ο Μούτσος είναι ο διάδοχός μου μετά την αποχώρησή μου από τα συνδικαλιστικά της Διόργας επί 12 έρθει. Είναι ο διάδοχος και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Αυτά που είπε καλύπτουν πλήρως τις θέσεις που θα μπορούσα να εκφράσω και εγώ εδώ μέσα. Όμως θα προσθέσω ότι όλοι είμαστε, παρατηρούμε την τελευταία δεκαετία μετά την πολύ κακό χειρισμό που έκανε η τότε κυβέρνηση το 2004, την παραχώρηση, όπου όλοι διαμαρτυρηθήκαμε, μπήκαμε στους δρόμους και κάναμε διαμαρτυρίες. Ο κ. Πάπου ήταν δήμαρχος τότε. Παρατηρούμε λοιπόν όλη την πτώση της, την διαχρονική, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πραγματικά στον όλεθρο. Το είδαμε επί 1,5 χρόνο που η γέφυρα της Ισθνίας είχε πάθει μια μικρή βλάβη, όχι βλάβη, μια μικρή διάβρωση, και επί 1,5 χρόνο δεν μπορούσαν κανένας από τους διοικούντες εκεί να κάνει μια χειρονομία, η οποία έγινε μετά την παρέμβαση που κάναμε, την ανάλυση, την πρώτη συνάντηση κάναμε το συμβούλιο τότε τον κύριο Παλέμα και μιλήσαμε και σε 1,5 μήνα βασιπτώσεις τελείωσε. Αυτό δίνει λοιπόν την αδυναμία λειτουργίας της. Ένα μικρό παράδειγμα. Είπε ο Τάσος Σόμπος προηγουμένως, ο πρόεδρος του Σωματείου του Εργαζομένων, πολλά πράγματα τα οποία διαφέρονται και εδώ για όποιον δεν γνωρίζει όμως, ίσως να περνάνε έτσι. Η ασφάλεια του καναλιού του Ιδίου, το οποίο συντηρείτο τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί έχω χρηματίσει και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διόργας για πολλά χρόνια. Εκλεγμένος, όχι διορισμένος από τους εργαζόμενους. Η ασφάλεια λοιπόν για τη διέλευση των πλοίων έχει φτάσει, ο Θεός φυλάξει. Η συντήρηση που γινόταν κάποτε έχει πάψει να υπάρχει. Τα πρωτά μέσα δεν έχουν προσωπικό να επανδρωθούν για να λειτουργήσουν. Αλλά και αν βρεθεί προσωπικό, θυμάται ο Δήμαρχος με τον πρόεδρο της Διόργας, του είπα ότι χάθηκε η τεχνογνωσία της Διόργας. Και λέει υπάρχουν μέσα σήμερα άλλα. Ο τωρινός πρόεδρος που μετά την αλλαγή που έγινε το Φλεβάρι μήνα, μάθει ποτέ έγινε, λέει σε απάντηση ότι θα φέρουμε, και αν δεν υπάρχουν θα φέρουμε από αλλού. Αυτά δεν γίνονται στη Διόργα. Διόργα έχει μια ειδική λειτουργία την οποία δεν μπορεί ο καθένας να την κάνει. Δεν μπορεί να πάρει σε οποιοδήποτε τεχνίδι από οπουδήποτε να έρθει να μπει μέσα στη Διόργα, να έχει ο γερανός στη Διόργα να σκάψει τα χώματα που έχουν πέσει, οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν γίνονται. Υπάρχουν τα ρεύματα, υπάρχουν όλοι οι κυβερνήτες, αυτοί όλοι εκπαιδευμένοι, εκπαιδευμένο προσωπικό. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έφυγε το προσωπικό αυτό. Άρα ο κίνδυνος είναι άμεσος. Και είναι άμεσος διότι οι τελευταίες διοικήσεις αγνώρισαν το τοπικό στοιχείο. Κάποτε συμμετείχαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διόργας 3-4 από τον τόπο. Και όχι όποιος να είναι, μηχανικοί, άνθρωποι, πανεπιστημιακές εκπαίδευση. Και παρακολουθούσαμε και προχωρήσαμε τον κύριο Κοτσόνη, τότε φτιάξαμε τις γέφυρες, σε βασιλώσεις για δημοκά καινούργια. Και 5 δις αποθεματικό το 89. Παραδώσαμε τότε. Αυτά έχουν εκλείψει σήμερα. Εάν δεν κινηθούμε, δηλαδή αν εμπιστούνε, είτε οι πολιτικοί, επειδή είχαμε και μια πρόσφατη συνάντηση μαζί με τον Δήμαρχο, με κάποιον, εν πάση περιπτώσει πολιτικό παράγοντα, ο οποίος κατάλαβε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ορίζει κάποιος υπουργός κάποιους ανθρώπους και έρχονται εδώ
κάνουν τη βόλτα τους, κάνουν τα αρκετά χρήματα πουλώντας αέρα και ενδιαφέρονται μόνο να παρουσιαστούν, όπως είπε ο προηγουμένος ο Τάσος Μούτρας, να παρουσιαστούν ότι είναι οικονομολόγοι, ότι κάνουν οικονομία. Αλλά οικονομία εις βάρος του αύριο της Διόρυγας. Δεν υπάρχει αύριο στη Διόρυγα. Ύστερα και από την τελευταία, από αυτή τη λίστα των 25 που ζητήσανε για εφεδρεία, και με αυτούς δηλαδή σήμερα πάλι δεν υπάρχει αύριο. Έχει πάψει το αύριο για τη Διόρυγα και είναι άκρος επικίνδυνο. Θα βρεθεί κάποια στιγμή να το κοιτάζουμε σαν αρχαίωση, σαν μια αρχαιότητα, τίποτα άλλο. Να το κοιτάζουμε από πάνω, είτε σκεπασμένοι είτε οτιδήποτε άλλο. Και θα είναι μόνο στα βιβλία τα παίρνουμε. Δυστυχώς εκεί την κατάντησα. Πρέπει λοιπόν άμεσα, το 2001 ο κ. Παύλου, προς τιμή του, συμμετείχε στο διαγωνισμό με 200.000, τότε πλήρωσε από την ΑΤΕΚ, τότε 200.000 για να συμμετέχει βέβαια, αλλά αυτά τα είχαν προκαθορίσει, αυτή και το δώσανε και πρέπει για να πάρει το πάκελο, έτσι τότε ήταν και πάνω. Λοιπόν. Και αγνοήσανε παντελώς μέχρι σήμερα την ίδια τη Διόρυγα. Κανένας από αυτούς την πονάει, εμείς την πονάμε, εμείς φάγαμε ψωμί, ζήσαμε, γενναίες. Ήτανε την εποχή που δεν υπήρχε καθόλου βιομηχανία στην περιοχή, ήταν το μοναδικό, η μοναδική επιχείρηση που απασχολούσε ανθρώπους σε μισθό. Γιατί τότε τα λεφτά δεν υπήρχαν παλαιότερα, ο ένας έβαζε στάρια, ο άλλος έβαζε λάδια και έτσι κρινότανε το παζάρι. Οι αυτοί που δουλεύανε είναι προνομιούχοι που δουλεύανε στην ώρα μας τόση και ζήσαν οικογένειες. Σήμερα δυστυχώς όλο αυτό έχει θλίψει. Η περιοχή, τα σπίτια όπου έφτασαν από ζωή, εκεί μεγαλώσαμε όλοι τα παιδιά μας, τα σπίτια της Διόρυγας, τα οποία συντηρούσε η ίδια Διόρυγα, είναι έρημα, εγκαταλελειμμένα και έχουν γίνει άντρο διαφόρων στοιχείων της σύγχρονης εποχής. Τέτοιο πράγμα. Τα έχετε δει, τα είδαμε τότε καταλελειμμένα οι ογκόλυτοι που βγάλαμε με το μηχανικό και με σωρά άλλα πράγματα. Και τα γκρεμισμένα τα βλέπουμε. Άμα πάμε στη Διόρυγα και κοιτάξτε, θα δούμε κάτι ογκόλυτες που έχουν μπει ατάκτως εκεί πέρα και δουλειάξανε από τέτοιες με τέτοιες μελέτες. Αλλά αυτά έχουν γίνει τελευταία δεκαετία. Τέτοιες καταστάσεις τραγικές. Τώρα δεν γίνεται βέβαια τίποτα, δεν υπάρχει διεύθυνση. Δεν υπάρχει διεύθυνση. Αν θέλει να πας κάπου να ζητήσεις κάτι. Ξέρω εμείς σαν τοπικοί που ζητήσαμε να καθαρίσει χώρο, δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Όλα έτσι. Συντήθηκε ζωή. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει αντιληπτό τους πολιτικούς. Πρέπει αυτά εδώ πέρα που λέμε, ή το ψήφισμα, κανονικά πρέπει να είναι μια απόφαση δυνατή, απόφαση ανησυχίας, να εκφράζουμε την ανησυχία μας και να προτείνουμε. Και να προτείνουμε τη συμμετοχή, να λάβει τα συμβούλια αυτά που ορίζουν εκείνοι οι γραφειοκράτες. Που έχουν τους κολλητούς τους σε πάση περιπτώσει, πρέπει να πέσουν να υπάρχουν, να έρθουν στην κοινωνία κάτω. Υπάρχουν οι φορείς, υπάρχουν οι δήμοι, υπάρχουν πρόσωπα κατάλληλα, υπεύθυνα που θα απολογούνται στην τοπική κοινωνία. Αυτοί δεν απολογούνται σε κανέναν. Έφυγε ο κ. Μπαλέμας, όπως είπε προηγουμένως, χάθηκαν 10 εκατομμύρια, δεν ξέρουν που πήγανε, χωρίς αυτό. Έφυγε, πήρε το καπέλο του, έπαιρνε 300.000 κάθε μήνα εκεί πέρα για πόσα χρόνια. Πήγε στο σπίτι του, έρχεται ο άλλος τώρα, έρχεται τη βόλτα εδώ πέρα, μας λέει από εδώ από εκεί που διάβολε το Ελλάδα, πας πέρα στα εκπέρα μου τι γίνεται. Λοιπόν, και πάει τελείως η ιστορία και θα μείνει ο τόπος, άλλο το πρωί, θα κοιτάμε, όπως είπαμε, λοιπόν, πρέπει άμεσα κινητοποίηση, το ψήφισμα να είναι, το γράφανε εδώ λοιπόν, πέρα προηγουμένως, μας εκτός το αντικείμενο, να είναι σουχτερό και να το διαβιβάσουμε σε όλους τους πολιτικούς της περιοχής, στον περιφερειάρχη, σε όλους αυτούς, να καταλάβουν ότι η Διόρυγα δεν είναι μία επιχείρηση από αυτές που κλείνουν, που λένε καταργούν κτλ. Εδώ είναι δημόσιος δρόμος, δημόσιος ναυτικός δρόμος που έχει ανθρώπους που λειτουργούν ειδικευμένους, ρημουλκά, αυτά δεν είναι μόνο καφερείς, αφαιρέσανε λέγα πέσα από τη αμαδίτη από το Ριβιλίδα, επί 7 πλοηγών τους 6 τους έχουν σε παιδεία και αφήνουν έρανε. Και λέει ο πρόσωπος των εργαζομένων τώρα, ένας εργάτη έχει Διόρυγα σήμερα. Έναν εργάτη. Πώς να δουλέψει η Διόρυγα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Την διαλύσανε τη Διόρυγα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε.
Και εδώ ήθελα να διαβάσω το ψήφισμα. Πιστεύω ότι είσαι και πρωτεργάτη. Ναι, συμπληρωματικά να πω κάτι. Δύο κουβέντε. Δύο κουβέντε. Κύριε Λόι. Άλλωστε είχα μιλήσει στην αρχή και δεν θέλω να φάω τον χρόνο σα. Αυτό που θέλω να σα πω το εξή, ότι δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορούμε να συμμετέχουμε. Όμως, νομίζω ότι η περιφέρεια έχει το δικαίωμα να συστήνει ανώνυμες εταιρείες, ανώνυμη εταιρεία έτσι, για ολόκληρη την περιφέρεια, όσον αφορά κάποιους σκοπούς τους οποίους έχει, είτε είναι πολιτιστική και διάφοροι σκοποί. Θα μπορούσε να μπει και η περιφέρεια στο παιχνίδι και να οργανώσουμε έτσι έναν τρόπο συμμετοχής στην ανώνυμη εταιρεία της εκμετάλλευσης διόλυσης χώρων, δηλαδή με το ελληνικό δημόσιο. Κάποιες συμμετοχές να μεταβαστούν δηλαδή σε μια ανώνυμη εταιρεία που θα συστήσει και η περιφέρεια για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη διοίκηση και την εκμετάλλευση της ανώνυμης εταιρείας διόλυσης χώρων. Αυτό βέβαια θέλει κάποια μελέτη, θέλει κάποια οργάνωση με μια πιο καλύτερη πρόταση να μπορούμε και στη συνεργασία με την περιφέρεια να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα διαβάσουμε ένα ψήφισμα το οποίο τίθεται υπόψη για βάση του σώματος. Λοιπόν, ψήφισα προς το Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μετά την αποήκωση της 3/11/2011 συνημμένη επιστολή των δύο σωματείων των εργαζομένων της Διόρυγας Κορίνθου για την εφαρμογή της εργασιακής ευεδρίας στους εργαζόμενους της ανωνύμου εταιρείας Διόρυγας Κορίνθου ΑΕΔΙΚ προκύπτουν τα εξής. Η εφαρμογή της εργασιακής ευεδρίας στην ΑΕΔΙΚ θεωρείται ευθεία επίθεση κατά της τοπικής κοινωνίας, διότι πέρα από το προσωπικό κόστος για τους εργαζόμενους, θα σηματοδοτήσει και την σίγουρη εγκατάλειψη της Διόρυγας που χρήζει άμεσης συντήρησης, η οποία εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει γίνει. Η Διόρυγα αποτελεί για το Δήμο μας, αλλά και για ολόκληρη την Κορινθία, ένα σημαντικό και ανεκτήμητο κεφάλαιο, το οποίο ουδείς δικαιούται να παραχωρήσει ή να υποθηκεύσει σε τρίτους, αλλά απέναντίας επιβάλλεται να ληφθεί η κρατική μέρημνα για την πλήρη αξιοποίησή της, προς όφελος όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας, αλλά και για ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Κατόπιν των αντέρων, προτείνουμε και καλούμε τόσο το Υπουργείο Οικονομικών, όσο και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να προβούν πρώτον να εξαιρέσουν τους εργαζόμενους στην ανώνυμη εταιρεία της Διόρυγας Κορίνθου από το μέτρο της εργασιακής ευεδρίας, προκειμένου η εταιρεία να συνεχίσει να εξυπηρετεί με ασφάλεια και συνέπεια την τουριστική και εμπορική ναυσιπλοεία, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη του τόπου μας. Δεύτερον, να παραχωρήσουν στο Δήμο του Τρακίου Αγίων Θεοδόρων το δικαίωμα στην εκμετάλλευση και συνδιοίκηση μαζί με το δημόσιο τη Διόρυγα τη Κορίνθου. Τρίτον, να καταρτιστεί υπηρεσιακό πρόγραμμα Business Plan. Τέταρτον, την υπαγωγή στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ, η συντήρηση των πρανών και των πρεπιδομάτων του ιστορικού μνημείου της Διόρυγας της Κορίνθου, αφού προηγουμένως συνταχθεί σχετική μελέτη. Κοινοποιείται σε όλους τους κυρίους και κυρίες βουλευτές Κορινθίας, τον κύριο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και όπου αλλού θέλετε δηλαδή να το κοινοποιήσουμε αυτό το ψήφισμα. Πρέπει πρώτα να το κρίνουμε. Λέω πρωτού να πούμε ότι εγκρίνεται, λέω πως έχει μια πρόταση προτάσεις. Παρακαλώ. Κυρία Στάμου. Ναι, εκεί που γράφουμε να καταρτηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα Business Plan και προσθέτω και το εξής και να εμπλουτιστεί το εργατικό δυναμικό με άτομα που διαθέτουν ειδική τεχνογνωσία, η οποία είναι προκειμένου να αντιμετωπίσει το μισό λεπτό. Αυτό είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αυτό είναι. Ακριβώς. Δεν κάνουμε ανάλυση τώρα το πρόγραμμα. Ο κύριος Παύλου κάτι θέλει να πει. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι στοχάει πολύ στην οικονομία της χώρας. Αυτοί το σταματάνε προουδενώς. Εδώ που λένε όχι μόνο τις ανταπαραγωγικές και τις όχι σε εταιρείες που δεν έχουν κέρδος, είναι απολύσανε για τις εταιρείες τις κερδοφόρες. Μία από αυτές είναι και η Διόρυγα. Εμείς λοιπόν τώρα τι καλούμε θα να κάνουμε. Να τους πούμε να τη δώσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να δώσουμε καθαρά τον αναπτυξιακό ρόλο της εταιρείας και να μην ξεχνάω από την εφεδρία.
Όταν η Ελλάδα χάνεται, όταν οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει, που θα περάσουν το 20%, και αυτά είναι τα νούμερα χαμηλά, η πραγματική ανεργία δεν είναι 20, πολύ περισσότερο. Καταλαβαίνετε ότι να αρχίσουμε να τους λέμε ότι ξέρεις τι, εμείς θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους μας, γιατί εμείς είμαστε στο Δήμο Πλουτρακίου Περαχώρας και δεν μας νοιάζει η εταιρεία στην Τρίπολη, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Δεν θα περάσει έτσι. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η εταιρεία πρέπει να παραμείνει στο δημόσιο, είναι κερδοφόρα. Πρέπει να καταλάβουν την ανάπτυξη που δίνει αυτή η εταιρεία, το χάλι που βρίσκεται και διεθνώς θα γίνει το μερεζίλι εφόσον πλήσει, γιατί δεν υπάρχει συντήρηση. Και αν θέλετε, η παγκόσμια κοινότητα την διόρυγαξε σαν το μεγάλο έργο της Ελλάδας. Να επισημάνουμε αυτά και να εξ αυτών να προκύψει η ανάγκη περισσότερου προσωπικού στη διόρυγα. Οπότε εμέσως θα έρθει το μην μπούμε στην εφεδρεία. Μην πάμε και ζητάμε τώρα ότι ξέρεις και η εφεδρεία να μην βιάσει εμάς, να μας πιστέψουμε. Άρα λοιπόν το κείμενο θέλει τούμπα. Μια τούμπα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε δηλαδή από το... Την άποψή μου είπα. Ναι, σωστά. Για να δούμε μια επεξήγηση. Λοιπόν, οπότε την εφεδρία θα το βάλουμε σαν τέταρτο θέμα. Δηλαδή, όπως το λέμε, θα παρακάνω. Πώς την έπια. Απλώς ότι η εφεδρία επιδεινώσει ακόμα περισσότερο στην ίδια. Βέβαια, στη σελίδα... Πρέπει να κόντρα να ζητάμε κόσμο, γιατί θα κλείσει διόρυγα και θα ξεφυγιστούμε άλλη μια φορά. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Ζητάμε κόσμο. Όχι να... και η εφεδρεία εξ αυτού δεν υπάρχει. Άρα το πρόγραμμα να μην τρώτε, κύριε Πέρα. Δεν επισημάνουμε και τον κύριο Ναυσιμπλοείας. Ο κύριος Πέρας, ναι. Τον κύριο Ναυσιμπλοείας. Το γράφουμε αυτό. Η συντήρηση δηλαδή το έχουμε μέσα, το ποτικέ με τις τρεις, αλλά και πραγματικά βάζει να ανοιχθεί μέρα προς τα προσέγγιση της τοπικής κοινωνίας. Λοιπόν, συντήρηση των πρανών το βάζουμε οπωσδήποτε. Λοιπόν. Και των πρυπηδωμάτων. Και των πρυπηδωμάτων. Λοιπόν, αυτά δεν μπορεί να σας πω. Ο κύριος Πέτρο, να μπούμε στη διαδικασία, να μπούμε σε αυτό το επίπεδο. Να μπούμε στη διαδικασία συντήρησης κρυπτονομάτων και υπολείπων το ΕΣΠΑ, θα θέλει 150 εκατομμύρια ευρώ. Δεν διαφωνεί κανένας αυτή τη στιγμή, αλλά έχω την άποψη ότι το πρωτεύον αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε αλληλέγγυοι στους αγώνες των εργαζομένων, να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Δημήτρη και τον κύριο Σπανό, και να θέσουμε βασική προπόθεση, ούτε με ψήφισμα, μια απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να στηριχθεί πάνω στο Υπουργείο, και τα ψηφίσματα, είτε τα θέλουμε είτε τα θέλουμε, δεν τα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη. Και να ξεκινήσουμε με ένα πολύ απλό σκεπτικό, ότι η Διόρυγα της Κορίνθου είναι το δεύτερο μνημείο σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη. Ότι δεν μπορεί ούτε καν να συζητηθεί σκέψεις για εργασιακές εφεδρείες, όσο πόσο πολύ μάλλον που έχει ανάγκη νέων καινούργιου προσωπικού. Και να τονίσουμε την ανάγκη ότι το μνημείο αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι ιστορικό για όλη την Ελλάδα. Δεν μπορούν ούτε καν να μπαίνουν σε σκέψεις ότι θα είναι μια εταιρεία και φυσικά κινδυνεύει. Αλλά δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε, πιστεύω, σε αυτή την απόφαση, στο να μπούμε στη διαδικασία σε αυτή την περίοδο που δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή να πούμε και για ΕΣΠΑ, να πούμε και για την ανάγκη. Δεν υπάρχει ένα τρόπο να υπάρχει ένα τρόπο σε αυτό το ΕΣΠΑ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το έχουμε πει και προεκλογικά, κύριε Ελωή. Δεν γίνεται όμως γιατί αυτή η συντήρηση. Δεν μιλάμε για μια συντήρηση. Την κρατική μεγάλη συντήρηση διόργανση όπως δεν την είχε παλιά η περίοδο και την είχε το κράτος. Γι' αυτό και μια συντήρηση εκατοντάδων και εκατομμυρίων ευρώ. Το σίγουρα είναι ανάγκη να κρατηθεί. Σήμερα προέχει να μείνει ανοιχτή η διόρυγα και δεν μπορεί να μείνει ανοιχτή αν όχι δεν αυξηθεί το προσωπικό, αλλά να ενισχυθεί και να ξεκαθαρίσουμε απόλυτα. Δεν μπορεί να είναι ούτε μέσω ΑΣΕΤ η διαδικασία της προσλήψεως, γιατί απαιτείται ένα έμπειρο προσωπικό που πρέπει να είναι από την περιοχή. Και είχαμε και τονίσει και παλιότερα ο κ. Στήλης, και τονίσει ότι ήταν πραγματικά αστοχία της Δημοτικής Αρχής, ότι και το είχαμε τονίσει ότι έπρεπε να πετέχει μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διόρυγας, γιατί μια φωνή έστω θα είχε το άκουσμα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο να μεταφέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο το δικό μας τι ακριβώς παίζεται στη διαδικασία αυτή. Το είχαμε τονίσει όταν έγινε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ουσιαστικά να επισημαίνουμε την κίνδυνη της λειτουργίας. Ο κύριος Δήμαρχος, συμφωνώ και εγώ με την
πρόταση που λέει ότι το σημαντικότερο από όλα είναι σήμερα ότι έτσι όπως είπε ο πρόεδρος που είναι, ήταν η τοποθέτηση του πάρα πολύ σημαντική, ότι δεν υφίσταται διόρυγα και ότι αν τώρα που συζητάμε, όπως είπε, ελπίζω να μην είναι έτσι, ότι μπορεί να συμβεί κάτι που είναι να τη φέρει πρώτη τελεσμένων, έτσι, και δεν είναι μόνο, αν θέλετε, το προσωπικό, το κύριο και το κύριο και σημαντικό σήμερα είναι η ασφάλεια του να περνάνε από μέσα από τη διόρυγα τα πλοία, που δεν το εξασφαλίζει το ήδη υπάρχον προσωπικό. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πάμε σε μείωση ακόμα περισσότερο του προσωπικού. Και βεβαίως το μεγάλο θέμα που ίσως δεν είναι τώρα να το συζητήσουμε είναι το ζήτημα των Βρανών, που εκεί είναι θέμα ύπαρξης ή όχι του καναλιού. Όμως τώρα να πω κάτι, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, ότι εμείς ο Δήμος δεν ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε διορίζει Διοικητικό Συμβούλιο στη Διόρυγα. Αλλά δεν μπορούσε ο Δήμος να πάει να πει: θέλω και εγώ να παρίσταμαι εκεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει μια απόφαση όταν πάρθηκε. Συγγνώμη, στο διακόπτη. Αλλά όταν πάρθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εμείς έπρεπε έντονα να αντιδράσουμε ότι αγνοηθήκαμε παντελώς σαν τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα πλέον Δήμο που ανήκει όλη η Διόρυγα στο δικά μου διοικητικό. Γι' αυτό το ζητάμε στην νίκη, Στο παρελθόν, στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπήρχε υπόσχο του Κορίνθου και του Λουταρκίου. Ακριβώς, αυτό λοιπόν μπορούμε να το ζητήσουμε για τις επόμενες διοικήσεις. Αφού πλέον είμαστε όλοι οι διόρυγα στον ίδιο Δήμο, δεν έχουμε κάτι να μιλήσουμε με πρόσωπο. Να το ζητήσουμε, κάπου να έτοιμο να το ζητήσουμε. Δύο, λοιπόν, δεν έχει το ξέρω, αλλά σας λέω πάλι ότι δεν συμπεριελήφθη κανείς από την Κορινθία. Και αυτό είναι ένα λεπτό. Και εγώ κύριε Πρόεδρε, κάνω την πρόταση πραγματικά αυτό να μην είναι ένα ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, να είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία να συμφωνήσουμε και με τα διοικητικά συμβούλια του Πρόεδρου εκεί των εργαζομένων, να τη μεταφέρουμε και μόνοι μας κάνοντας μια παράσταση στο Υπουργείο Οικονομίας. Να την πάμε εμείς δηλαδή, γιατί μια τέτοια απόφαση μπορεί να την διαβάσει ποτέ ο Υπουργός, αν την πάμε με υπηρεσιακό τρόπο. Εμείς ή όπως είπε. Και εργασίες βεβαίως, είτε από μια επιτροπή εδώ ή τους αρχηγούς των παρατάξεων, να μεταφέρουμε η ίδια την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να πούμε και δύο λόγια επιπλέον, προκειμένου να κάνουμε τη θέση μας πιο ισχυρή. Ωραία. Οπότε μετά την τελευταία εισήγηση για την κυρία Δημάρχου, το σηματολόγιο αλλάζει, γύψη απόφαση. Στο Βάσει του ψηφίου που ανεγρώστη. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία του Προεδρείου και του Πανού και της κυρίας Τάνου. Του κυρίου Πανού και να καθορίσουμε και ο κύριος Δήμου, η εκπρόσωπη και λοιπά των σωματείων της Διόρυγας, η κυρία Στάνκο, ο κύριος Λόης, ο κύριος Πανός. Λοιπόν, ακούστε. Αν έρθουν ο Μούτσος και τα δύο παιδιά, δεν χρειάζεται να είμαι εγώ μέσα. Ωραία. Τα είπαμε εδώ πέρα. Κύριος Μούτσος, η κυρία Στάνκο και ο κύριος Λόης, λοιπόν, προκειμένου να συνταχθεί και λοιπά το κείμενο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα είναι ομόφωνο, όπως προτείνει το Προεδρείο. Λοιπόν, ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Το κύριο Λεταρίδη, ναι, για το θέμα αυτό. Ναι, κύριε Λεταρίδη. Δεν κάνουμε ψήφισμα τελικά, απόφαση θα είναι. Ναι. Αυτός το εδώ πάει στο τελευταίο, να τον καθιστούμε υπεύθυνο για τυχόν λόγω της επιχειρηματικότητας που έχει καταλάβει, να το καθιστούμε υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει, ώστε πραγματικά να λένε υπόψη ότι πρέπει. Ακριβώς, επειδή έχει μονή κινδύνους η εγκατάλειψη της Διόρυγας. Ακριβώς. Συμμετέχετε και λοιπά στο
Θα πάνε στα Υπουργεία να επιδοθείς, να του δώσουμε και την δέουσα βαρύτητα. Και ο πρώτος των εργαζομένων. Χωρίς καθυστέρηση. Άμεσα. Αύριο οι Προέδροι μαζί, αύριο να συνεργαστεί απόμαστε. Θα συνεργαστεί, μπράβο, ναι, θα συνεργαστεί. Υπάρχει για να προχωρήσει. Αύριο στον Πρόεδρο. Λοιπόν. Πρέπει να προσέξουμε για πρόεδρο, γιατί δεν ξεχνάτε, εγώ το έρχεται και για το Δήμο. Πρέπει να πάρουμε και απόφαση. Ήδη είχαμε μια στιγμή. Πρέπει να καταλάβουν ότι έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Το Λεξιακή Εφεδρία τόσο εύκολα, δεν πάει πίσω, οι δύο έργα θα κλείσει και ο Δήμος ποιος θα εργαστεί. Μα φύγουν 20 υπάλληλοι. Είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη. Επειδή θα ετοιμαστεί, θα έρθει και δεύτερο κύμα εφεδρίας, ήδη για το Δήμο εδώ, στην αρχή από ότι μια πρόχειρη εξέταση που είδαμε τους συνδικαλιστές εκεί που το συζητήσαμε θέμα το πρωί, μικρό αριθμό αυτή τη στιγμή αγγίζει. Όμως επίκειται δεύτερο, το πιάνει και νομικά προς τον κύριο Λόγη, θα πρέπει να δείτε τι γίνεται ακριβώς, είναι έτσι πέρα. Θα πρέπει να το δούμε και έχουμε πει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει μια ολοκληρωμένη πρόταση και από τους εκπροσώπους εδώ των εργαζομένων, σε συνεργασία και με το Προεδρείο, για να δούμε τι θα κάνουμε. Θα φτάσουμε σε σημείο να μην μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Εάν εφαρμοστεί η εργασιακή εφεδρεία έτσι όπως την οργανώνουν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό από τα αρμόδια Υπουργεία. Δυστυχώς θέλουν αριθμούς ατόμων που θα βγουν εκτός εργασίας. Και δεν ενδιαφέρει εάν θα μπορεί να λειτουργήσει, λέγει το Δήμος ή οποιοδήποτε άλλο τομέα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κλείστε το ραντεβού αύριο την ώρα που θα μαζευτούν για να πάνε μαζί και την κυρία. Ωραία, 10 η ώρα. 10 η ώρα. Λοιπόν, ομόφωνα για το πρώτο θέμα, η απόφαση προχωράμε στο δεύτερο.